Ορίστε, κυρία Συνάδελφε. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2020 θα τοποθετηθώ με βάση κυρίως τη βιωματική μου εμπειρία από το χώρο των επαγγελματοβιοτεχνών και του εμπορίου και ως εκπρόσωπος του νομού μου της Συμμαθίας, έχοντας ως αναφορά τα προβλήματα και τα αιτήματα που έχουν οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, η μεσαία τάξη και οι κοινωνικά και οικονομικά ευπαθείς ομάδες. Ο προϋπολογισμός του 2020 θα μπορούσε και θα έπρεπε να είναι ένας προϋπολογισμός που θα σηματοδοτούσε την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, όπως ήταν και αυτός του 2019. Όμως, αντίθετα, χαρακτηρίζεται από την επιστροφή σε μνημονιακές λογικές και πρακτικές, αναδεικνύοντας βέβαια ότι πολλά από τα μνημονιακά και αντιλαϊκά μέτρα δεν ήταν απέτηση των δανειστών, αλλά ήταν απέτηση του ΣΕΒ και βέβαια και άλλων ντόπιων συμφερόντων. Όπως είναι η αύξηση της ακύρωσης του κατώτατου μισθού κατά 11% και η κατάργηση της εθνικής και των κλαδικών συμβάσεων εργασίας, που θα οδηγήσει εκ νέου τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα σε πιο βαθιά φτώχεια και σε εργασιακή ανασφάλεια. Όσο για τη μεσαία τάξη που έχει γίνει η πολύφερνη νύφη και ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που ο μεγάλος όγκος του τζίρου τους γίνεται στην εγχώρια αγορά και οι καταναλωτές τους είναι τα μεσαία και τα λαϊκά στρώματα, και αφαιρώντας από όλους αυτούς τα τελευταία, τα ελάχιστα διαθέσιμα από αυτούς τους καταναλωτές, αφαιρείται ουσιαστικά τις ανάσες, το οξυγόνο που περίμεναν να πάρουν αυτές οι επιχειρήσεις, επιχειρήσεις που κατόρθωσαν να μείνουν ζωντανές μετά από 10 σκληρά μνημονιακά χρόνια. Τις αφαιρείται με την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 20% για το 80% των ελευθέρων επαγγελματιών, με την αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 15%, με την αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, με την αφαίρεση 400 εκατομμυρίων από τις κοινωνικές δαπάνες, με την κατάργηση της 13ης σύνταξης, με τη μείωση των δημοσίων επενδύσεων, με την κατά 22% κρυφή φορολογία για όσους δεν μπορέσουν να καλύψουν το 30% που απαιτείται με τις ηλεκτρονικές αποδείξεις, με την μείωση κατά 20% από τα προγράμματα απασχόλησης του ΑΕΔ και τους ανέργους. Όμως, την ίδια ώρα, ακυρώνεται τη μείωση της προκαταβολής του φόρου κατά 50%, ακυρώνεται την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, ακυρώνεται την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, όλα αυτά δηλαδή που είχαν δρομολογηθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, από το άθροισμα των μέτρων σας προκύπτει ότι δίνεται και 17 ευρώ στη μεσαία τάξη, αλλά αφαιρείται όλα τα παραπάνω, δηλαδή αφαιρείται από την αγορά πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον όμως, αυξάνεται κατά 563 εκατομμύρια ευρώ τα έσοδα από το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και αυξάνεται την αναλογία έμεσων προς άμεσους φόρους την οποία πληρώνει η μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, παρά τις υποσχέσεις σας για μη επιβολή νέων φόρων. Στην ίδια μνημονιακή πολιτική, βέβαια, είναι και η πολιτική σας για τους αγρότες, η τάξη των αγροτών είναι και η μεγαλύτερη παραγωγική τάξη, τουλάχιστον στην Ημαθία. Η μείωση του φορολογικού συντελεστή στο 9% για τους αγρότες και στο 10% για τους συνεταιρισμούς έχει ελάχιστη ή μηδενική σημασία, γιατί έτσι κι αλλιώς οι αγρότες έχουν αφορολόγητο εισόδημα από 8 έως 9.500 ευρώ, εκτός και αν δεν είναι έτσι, και 12.000 ευρώ για τις επιδοτήσεις. Και ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είχε προγραμματίσει τη μείωση του φορολογικού συντελεστή στο 10% και για τους συνεταιρισμένους αγρότες και για να χτυπηθεί η μαύρη αγορά, εσείς δεν τον μειώνετε, όπως επίσης δεν μειώνεται την προκαταβολή φόρου στο 50%. Αντίθετα, αυξάνεται τις ασφαλιστικές εισφορές από τα 114 ευρώ στα 220 σταδιακά μέχρι το 2022, τους αφαιρείται τη 13η σύνταξη
Και βέβαια ισχύει και για τους αγρότες η αύξηση της ΔΕΗ και επίσης δεν μειώνεται ο ειδικός φόρος στο πετρέλαιο. Επίσης στην Ημαθία και στην Πέλα οι ροδοκινοπαραγωγοί ακόμη περιμένουν τις αποφάσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για τις αποζημιώσεις υπομορφή de minimis για την πολύ μεγάλη απώλεια εισοδήματος που είχαν. Για το 2018 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε δώσει 13,2 εκατομμύρια ευρώ και τότε η Νέα Δημοκρατία τα χαρακτήριζε ψίχουλα. Σήμερα λοιπόν που αυτή η κυβέρνηση έχει καλύτερη δημοσιονομική δυνατότητα και υπάρχουν επανειλημμένες και μεγαλύτερες απώλειες εισοδήματος, πόσα θα δώσει? Αυτό είναι το ερώτημα, αυτό είναι το επίκαιρο ερώτημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο νομό μου. Και βέβαια αντίθετα με όλα όσα υποσχεθήκατε και όλα όσα περίμενε ο αγροτικός κόσμος από την κυβέρνηση, δρομολογείτε την ιδιωτική ασφάλιση στην αγροτική παραγωγή, γιατί δε αναγνώριση των διαπαγγελματικών οργανώσεων μειώνεται τη συμμετοχή των εμπλεκομένων. Θα χρειαστώ λίγο χρόνο ακόμα. Είναι προειδοποιητικό. Μειώνεται τη συμμετοχή των εμπλεκομένων από το 30 στο 15% εξυπηρετώντας τις απαιτήσεις των υφιστάμενων διοικήσεων. Και επίσης, αντί να δώσετε κίνητρα για την εγγραφή των αγροτών στους συνεταιρισμούς, κάνετε δώρο τους συνεταιρισμούς στους ιδιώτες με τη συμμετοχή τους κατά 15% στις διοικήσεις τους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή είδα προηγουμένως την ώρα που μιλούσε η κυρία Φωτίου, κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ειρωνεύονταν, θέλω να πω ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει εξαιρετική δουλειά και στον τομέα της πρόνοιας. Και αυτό δεν το λέμε εμείς οι ΣΥΡΙΖΑΙ. Το πιστοποιεί η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μόλις τώρα τον Νοέμβριο του 2019. Η κυβέρνηση το 2015 παρέλαβε τον προϋπολογισμό της πρόνοιας στα 789 εκατομμύρια, δηλαδή στο 0,4% του ΑΕΠ, με ευρωπαϊκό όρο, μέσο όρο το 4% και το φτάσαμε στα 3,5 δις. Θα το προσπεράσω όμως, γιατί είπε αρκετά η κυρία Φωτίου, γιατί κλείνοντας θέλω να αναφερθώ το τι κάνετε στην υγεία. Το οποίο, η υγεία που είναι το σημαντικότερο κοινωνικό αγαθό, όπου εμείς το 2015 παραλάβαμε το ΕΣΥ υποκατάρρευση και στο διάστημα από το 2015 έως το 2019 προκηρύξαμε και προσλάβαμε 3.300 μόνιμους γιατρούς, άλλους τόσους επικουρικούς, ενώ το 2015 υπηρετούσαν μόνο 500, προσλήφθηκαν πάνω από 5.000 νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, άλλα 2.300 άτομα και άλλα 1.000 άτομα με πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που αφορούσε την ανάσχεση του brain drain. Φέραμε ένα νέο μοντέλο στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας της ΤΟΜΗ για τις οποίες διασφαλίσαμε και τη χρηματοδότηση και τη βιωσιμότητά του από ευρωπαϊκούς φόρους. Η κυβέρνηση τώρα της Νέας Δημοκρατίας, ξεκινώντας μόνο κάποιος από τους διοικητές των νοσοκομείων, κάνει μια απόλυτα αναξιοκρατική επιλογή ανθρώπων που έχει ως βασικό στοιχείο την κομματική ταύτιση και την εξάρτησή τους από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί μόνη της έννοια είναι πώς θα εξυπηρετήσει το πελατειακό της σύστημα. Εμείς ξαναστήσαμε, όπως σας είπα, το ΕΣΥ, ενισχύσαμε τη δημόσια υγεία, εξασφαλίσαμε την πρόσβαση και την κάλυψη για 2,5 εκατομμύριο ανασφάλιστους μέσα σε πολύ στενά και με αυτό κλείνεται. Ναι. Γιατί για μας αυτό ήταν μια εξαιρετική προτεραιότητα, προτεραιότητα που διασφάλισε την ισονομία, την ισοτιμία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Εσείς αντίθετα συζητάτε την εκχώρηση των φιλέτων της δημόσιας περίθαλψης σε επιχειρηματίες της υγείας και την αλλαγή των εργασιακών σχέσεων των γιατρών, που θα οδηγήσει σε πλήρη αποδόμηση του ΕΣΥ. Μας πηγαίνετε πίσω πολύ. Κυρία Κατασαλίδη, δεν μπορώ άλλο να σας αφήσω. Που οικοδομήθηκε το Λίστε. ΕΣΥ, διευρύνοντας έτσι τις ανισότητες και στην υγεία. Στην υγεία που είναι το υπέρτατο κοινωνικό αγαθό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.